Έχω συνέδριο Πασόκ, έχω διαγραφή Σαλμά, έχω πινελόπινα Θεσοπούλου. Και τι δεν έχω εδώ πέρα αυτή τη την μέρα, Γιάννη Τόμιτς, όπερατέρ στα ντεξ. Αύριο έχω γενέθλα επίσης και θέλω να μου κάνετε ένα τεράστιο δώρο και να κάνετε subscribe σε αυτό το κανάλι. Άντε πάτε, πιέζω! Και το notification button και να αφήσετε και ένα like και ένα σχόλιο γιατί ταΐζουμε με τον αλγόριθμο... Μπράβο, ρε Γιάννη. Λοιπόν, καλησπέρα, παιδική μου φίλη, και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Μπούκλα 99. Ναι, θέλει μέχρι στο μικρόφωνο. Γιάννη Στόμιτσο, περαιτέρω αντέξ. Άθενη βοήθεια στην παραγωγή. Έχω να αποκαλύψω στου ε, τηλεθεατέ. Λόλ, στου YouTube θεατέ. Στου ακροατέ, εν πάση περιπτώσει. Ένα τεράστιο μυστικό Γιάννη, που το είχα κρυμμένο σε καρδιά στα βάθη. Και τώρα το βάθουνε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, μπορώ πλέον να σα ανακοινώσω ότι ξεκινάω ραδιόφωνο μετά τα τόσα άκυρα. Ο Γιάννη εδώ τα ξέρει, διότι έκλεγα. Πόσα άκυρα είχα φάει, Τέσσερα. Είχα φάει τέσσερα άκυρα από πέρσι, Γενικότερα, πάρα πολλά χρόνια παλεύω να μπω στο ραδιόφωνο. Είναι ένα μεγάλο μου όνειρο. Εγώ το λατρεύω το ραδιόφωνο. Ακούω από πάντα ραδιόφωνο. Μεγάλωσα με τη μαμά μου πάντα στο σπίτι. Έπρεπε να παίζει ραδιόφωνο. Και έχω αγαπημένου ραδιοφωνικού παραγωγού ε, χρόνων τώρα. Θανάσει λάλα, να καταλάβετε, από τη, μαμά, από τη μαμά. Οπότε, ένα όνειρο μου γίνεται πραγματικότητα. Θα βρίσκομαι στο ραδιόφωνο του Sky μαζί με τον Μινά Τσαμόπουλο. Ε, λογικά δεν είστε τόσο boomer για να ακούτε Μινά Τσαμόπουλο. Μπορεί όμω κάποιοι να ακούγατε που κάνανε τους, α, Το πνίξτε το φουνταριστό μαζί με το θαναϊλάκι. Πλέον α, θα είμαι εγώ με το Μινά. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα, στο ραδιόφωνο του Sky. εκπομπή μα θα λέγεται Με 30 χρόνια διαφορά και είναι ακριβώ αυτό που είναι και ο τίτλο τη. Ο Μινά είναι γεννημένο το 67 και εγώ το 97. Και θα χαρώ πάρα πολύ, πέρα του εβδομαδιαίου ραντεβού που έχουμε εδώ πέρα με την Μπούκλα, θα χαρώ και πάρα πολύ να συντονίζεστε στο, στο Sky 100,3 και να στέλνετε μηνύματα και να μου σουσού και όλα αυτά. Επίση και οι εκπομπέ είναι πάντα on demand στην ιστοσελίδα του Sky. Οπότε μπορείτε να μα ακούτε και ακόμα. και αν δεν είστε κολλημένοι στην κίνηση, διότι περισσότερα περισσότεροι Αθηνέζοι εκείνη την ώρα είναι κολλημένοι στην κίνηση. Σωστά, Γιάννη, που να ξέρει τώρα έρθει στην Αθήνα. Λοιπόν, και κατόπιν όλων αυτών των νέων που είχα να μοιραστώ μαζί σα και πάρα πολύ ναι. Λοιπόν, ε, αυτή την εβδομάδα είχαμε βραβεύσεις. Βραβεύσεις. Ο πρώτος που... Βρε... Ε, η Α. Βραβεύθην... Ah. <laughs> Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήρε το βραβείο του uh, Best Global Citizen. Εγώ θα του έδινα, να πω την αλήθεια, το βραβείο του Happy Traveler. Έχουμε και μια γάτα εδώ πέρα στα πόδια μας, δεν είναι μαρμελάδα, είναι ο Λέκος. Είναι ο γάτος του Γιάννη. Της γιαγιάς μου που είναι του Γιάννη. Να τα λέμε όλα, Γιάννη. Ωραία. Και είχαμε και δεύτερη απονομή βραβείου, το βραβείο Ειρήνη, το οποίο το πήρε ο ένα και μοναδικό Αλέξη Τσίπρα. Καιρό είχε να μα απασχολήσει, διότι είναι άφαντο βούδα. Και ήταν βραβείο Νίκο Νικηφορίδη. Δεν το ξέρω εγώ αυτό το βραβείο, αλλά έχω να πω να μου, ότι για λίγο δεν πήρε το Νόμπελ. Δηλαδή, ακουγόταν κάποτε ότι θα έπαιρνε τον Νόμπελ για τη συμφωνία των Πρεσπών. Πήρε όμω αυτό το. Second, second, best thing. second best thing. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Βραβείο Νίκο Νικηφορίδη. Και έκανε και κάτι δηλώσει ο Αλέξη. Και θέλω να μα πει εδώ ο Αλέξη. Να, να μα δηλώσει, δηλώσει, Είναι σημαντικό, ειδικά στι μέρε μα, να μην λησμονούμε από πού ερχόμαστε. Γιατί αλλιώ θα χάσουμε τελείω την πηξίδα για το που θα πάμε. Μαύρα κοράκια! κόκκινα κοράκια! Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια. Oh! Κόρακα, κοράκου μάτι δεν βγάζει. Γιάννη να Γιάννη πίνει. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατά στα κάρβουνα. Α, ah. Ε, γράψτε και εσεί τι παροιμίε που θα μπορούσε να πει ο Αλέξο σε αυτή την μοναδική ομιλία. Τόσο καιρό είχαμε τον ακούσουμε με τον πρόεδρο και πάλι πήπε έλεγε. Τέλο πάντων, πάση περιπτώσει. Έχω να πω α, το οποίο ξέχασα την προηγούμενη εβδομάδα. Ξέρετε, εμεί εκεί στο, οι Patreons που σα έχω πει, είμαστε εκεί πέρα εμεί τα τσακάλια, το κρου. Έχουμε, είμαστε στο Discord που είναι μια κοινή συνομιλία και εκεί πέρα γίνεται μπουρλότο, μπουρλότο παίρνει. Τα τσακάλια μου, λοιπόν, μου είχαν πει ότι η Διαμαντοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα ε, έγινε μια διανόητη γκάφα διότι ανέβηκε από το προφίλ τη ένα tweet το οποίο είχε περιεχόμενο που θα έπρεπε να έχει ανεβεί στον λογαριασμό της κεραμαίως. Είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεστε. Λοιπόν, το tweet, ε, τώρα θα σας το διαβάσω, έλεγε «Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων bla, 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 και έχει τη φώτα της κεραμαίως». Και αυτό ανέβηκε από τη Διαμαντοπούλη το προφίλ. Και η Διαμαντοπούλου, αντί ρε παιδί μου να βγει και να απαντήσει ότι ξέρεις έγινε λάθος, όπως μαλακία, από την ίδια εταιρεία PR που μας διαχειρίζονται τον έπαιξε και τώρα λίγο εκτεθήκαμε, αποφάσισε να κάνει αδιανόητο gaslighting σε όλους εμάς και να αρνηθεί τα πάντα και η απάντησή της ήταν η εξής θα βασίσουμε το μέλλον μας σε αναρτήσεις στα social media ή θα πάρουμε ή θα το πάρουμε στα χέρια μας. Είναι πέραν από τη φαντασία η δική μου φωτογραφία και το όνομά μου πάνω από την ανακοίνωση Υπουργού της Κυβέρνησης. Το λυπηρό είναι αυτή η ιδεότητα χρησιμοποιείται από δίθεν φίλους του Πασόκ και από συγκεκριμένε στο Δεν ξέρουν είναι τυχαίο ότι συμπίπτει με τη σημερινή δημοσκόπηση. Εμείς με κάθε μας λέξη ενώνουμε, δεν διχάζουμε, προχωράμε για το μεγάλο Πασόκ. Δε φίλε, απλά βγες και πες, όπου με Δηλαδή, εντάξει, μικρό μαγαζί είναι η Ελλάδα. Είναι λογικό να έχετε τα ίδια πια ρηλίκια. Εγώ το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Δεν κρίνω. Απλά, εντάξει, το... το να αφισβητείς την ύπαρξη αυτού του tweet είναι πρόβλημα, γιατί όλοι το είδαμε όταν έβγηκε από σένα. Um, anyway, προχθές ήταν το... 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 το debate του Πασόκ, το οποίο το είδα εγώ τρει ώρε για να μην χρειαστεί να το δείτε εσείς και να σας φέρω τα πάντα που γίνανε. Είχα πει θα κάνω live εμ, εμ, σχολιασμό, εν έκανα όντως live σχολιασμό, αλλά με τα παιδιά στο Discord, τύπου 300-400 μηνύματα φύγανε έτσι και μπαίνανε άλλοι και λέγανε «Αλέκα, τι κάνετε εδώ πέρα». Είχε πάρα πολύ πλάκα και παιδιά σας ευχαριστώ όσους το βλέπατε και μπήκατε κι εσείς μέσα. Φαντάσου, μια κοπέλα Βελίνα και Βελίνα σε, 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 καλωσορίζουμε και σένα στους Patreons μου στέλνει στο Instagram και μου λέει: Κάνει κάπου live ε, την, ε, το debate του Πασόκου Λέω: Δεν να το κάνω στου Μου λέει: Προλαβαίνω, προλαβαίνω να μπω να, τα να το ακούσω. Λέω: Ναι, ναι, το ναι, προλαβαίνει και συμμετείχε και αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ. Οπότε και επειδή λέω για του πάτρε και μπορείτε να στηρίξετε κι εσεί και τα free members να γίνετε paid members με όποιο ποσό έχετε ευχαρίστηση, πάντα κάνω τα shout out μου στον Κωνσταντίνο, το Στέλιο, το Στράτο, το Γιώργο, το Θάνο, το Δημήτρη, το Βάιο, το Γιώργο, το Ρωσιάν, τον Αλέξανδρο, το Γιώργο, τον το Γιώργο, τον Ιλιάκη, την τον Μιχάλη, το Γιώργο, τον Τζ Μπορεί να τα λέω με μια ανάσα έτσι πολύ καλά. Σκύλ, σκύλ. Και δεν έχω κάνει καν φωνητική. Λοιπόν. Ah. <laughs> τη Γιώτα, τον Κώστα, την Αγγελική, την Ειρήνη, τον Ανδρέα και την Κορίνα που είναι νεοεισαχθέν μέλλον. <laughs> Ευχαριστώ, παιδιά, για τη στήριξη. <laughs> <laughs> λοιπόν, α, και τώρα μια και μιλάω για Patreon και μπαίνω μετά στα του Πασόκ. Μπαίνω, μπαίνω, μπαίνω. Μισό, θα μπω, θα μπω. <laughs> Είπα να εμφανιστώ με την μπλούζα Πασόκ, αλλά εντάξει, δεν θα το ξεφτυλίσουμε. Έχει και ο Γιάννη μπλούζα Πασόκ. Την έχει ευκαιριάνει. <laughs> <laughs> να τη δείξουμε στον κόσμο. Έλα, φέρνει λίγο. Εγώ περιμένω το Γιάννη. Τι, είναι δύο μπλούζε, εγώ την έχω σε μόβ. Σταμάτησα να τη φοράω. Παλιά έκανα, εμφανιζόμουν και στη σκηνή stand-up με αυτή την μπλούζα και μετά κατάλαβα ότι είμαι γελία. <laughs> σταμάτησα να τη φοράω. Είχα, αλλά είχα κάνει την αντίστοιχη σε μαύρο χρώμα. Δεν θα έβαζα το Γιάννη χωρί μόβ. στο Γιάννη δώρο από Χατζη Γιάννη πριν δεν ήταν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή είναι η μπλούζα. Επαιτιακή. Είναι πολύ ωραία. Μήπω θα το βγάλουμε εμεί μέρτ. <laughs> ωραία. Αυτό ήθελα. Έκανα το κομμάτι μου. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Λοιπόν, κάποια hot take του Πασόκ. Οκ, okay, ήταν λιγότερο βαρετό από ό,τι το περίμενα. Με την έννοια ότι είχαν εργαλεία. Και όταν λέω εργαλεία, δεν εννοώ τίποτα. Μην φανταστείτε τώρα τεχνολογικά. Το γαμάτο ήταν ότι μπορούσαν οι άλλοι uh, Ψήφι, να κάνουν ερωτήσει και παρεμβάσει ο ένα τον άλλον. Και ήταν πάρα πολύ διαδραστικό. Δεν ήταν εκείνο το βαρετό πράγμα που είχαμε δει στι εκλογέ πριν δύο χρόνια των τυπέντων πολιτικών αρχηγών. Όχι, αυτό ήταν. είχε δώσει ενδιαφέρον και σε κρατούσε. Και είχε ένα επίπεδο, δεν μαλλιοτραβηθούν και αυτά. Και ο ένα έσφαζε εισαγωγικά το γάντι με το, από τον άλλον. Οι περισσότεροι βγήκαν ανέμακτοι. Θεωρώ ότι οι δύο outsiders, ο Κατρίνη και η Γιανακοπούλου. Εσπαμάλ, ενώντα, οκ, okay, δεν θα γίνουν δεν θα κερδίσουν τι εκλογέ, αλλά δεν είναι ότι χάσανε και κάτι, γιατί κανένα δεν κέρδισε από ένα debate, αλλά πολλοί χάσανε από ένα κακό debate. Η Γιανακοπούλου έκανε τρομερέ επιθέσει στον Αδουλάκη, δηλαδή περισσότερο επιτίθεντο. Κατάλαβε. Στον Αδουλάκη, παρά να τόνιζε τα δικά τη χαρακτηριστικά τα οποία θα έφαινε ενδεχομένω στο Πασόκ. Αλλά το έπαιξε ρε παιδί μου πολύ άμυνα, τύπου Γιωβάνοβιτ. <σχελίου> Έκανα το για να γελάσει. Δεν ήταν εύστοχο το όνομα, ωστόσο. Είναι ο προπονητή τη εθνική μα ομάδα. Πριν ήταν παίκτη. Πριν ήταν προπονητή στην ισπανική ομάδα, σερβική ομάδα. Α, δεν Για πες. Στο Παναθηναϊκό ήταν. Πάψε! <laughs> λοιπόν. <laughs> uh, anyway, δεν βγάλαμε κάποια πρωτογενή είδηση από όλο το debate. Ωστόσο, αποκαλύφθηκαν πάρα πολλέ παρασκηνιακές να το πούμε, ειδήσει όσο αφορά τη στρατηγική προσέγγιση του κάθε υποψηφίου. Φάνηκε, για παράδειγμα, ότι ο Ανδρουλάκη τον κατηγορούσαν ότι ξέρει, Ζητρά μόνο σου, ε, μα έχει Εμεί εδώ πέρα τι κάνουμε, Τζιτζί και πεταλώνουμε. Για να κοπούλου σε κάποια φάση του είπε, ε, Έχει ε, γίνει τώρα αυτόκλητο υπερασπιστή του Πασόκ, δηλαδή εμεί εδώ πέρα τον παίζουμε. Δηλαδή, πρόεδρε, λίγο, οκ. Okay. Προσπάθησαν να γίνουν κάποιε συμμαχίε από Ανδρουλάκη σε Γερουλάνο που την απέριψε, από Διαμαντοπούλου σε που την απέριψε. Είχαμε μετά πάρα πολλή επίθεση στη Διαμαντοπούλου, που φάνηκε λίγο ακοματική. Δηλαδή, και αυτό που τη προσάπτουν είναι ότι ξέρει, εμεί πολεμήσαμε για το Πασό Κούκλα. Εσύ τι έκανε, εσύ θέλει να γίνει και υπουργό του Μητσοτάκη. Οπότε, και εκεί στι υποκλοπέ λίγο που το πιάσαν, γιατί είχε υποστηρίξει η Διαμαντοπούλου τότε ότι δεν θα πρέπει να βάλετε τόσο Μητσοτάκη για όλα αυτά. Και τι την πέσανε. Ε, με τη σειρά τη η Διαμαντοπούλου έλεγε στο Δούκα. Ουσιαστικά Πώ να το πω, του, 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 του επιτίθεν... Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα. Του έκανε επίθεση, να το πω περιφραστικά. Για τη σχέση που έχει με το ΣΥΡΙΖΑ και του έλεγε Είσαι πολύ αριστερό για το Πασόκ, αυτό είσαι έλεγε Είσαι πολύ δεξιά για το Πασόκ, καταλαβαίνετε κάπω. Όλοι πήγανε καλά, εκτό <laughs> αυτό που έχασε. <laughs> θα μου πέσει και το κινητό. Ήταν ο ο Ήταν ο Χάρι ο, 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 ο οποίο. Ε, 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 είναι ειλικρινή, μπορώ να πω ότι είναι ειλικρινή. Και θύχτηκε πάρα πολύ όταν η Διαμαντοπούλου του είπε ότι ουσιαστικά συνεργάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, την Ανταρσία για να βγει δήμαρχο στην Αθήνα. Και αυτό θύχτηκε πάρα πολύ. Και ε, το επιτρέπω. Και τα σχετικά και τα σχετικά. Και εμεί, επειδή είμαστε μια εκπομπή εδώ πέρα που θέλουμε να κάνουμε Restore the Truth, α ακούσουμε τι είχε πει ο ε, Χάρη ο Δούκα όταν βγήκε και δήμαρχο τη Αθήνα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασό Κινήματος Αλλαγή. Οφείλω να ευχαριστήσω το Βόλτ, τους ανθρώπους από την οικολογία, την πολιτική οικολογία, τους ανθρώπους από τις δημοτικές παρατάξεις της Πράσινης Αθήνας, τους ανθρώπους από τα δικαιώματα. Οφείλω να ευχαριστήσω τον Κώστατο Ζαχαριάδη και την Δημοτική Παράδα της Ανοιχτής Πόλης που μας στήριξαν στο δεύτερο γύρο και οφείλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους, τους πολίτες οι οποίοι ήρθαν να ψηφίσουν σε αυτή την δεύτερη εκλογική διαδικασία. Ο Χάρη Οδούκα πραγματικά δεν απαντούσε Ρε, σε τίποτα. Εκεί πέρα όταν τον ρώτησαν, επική στιγμή, όταν τον ρώτησαν Α, τι θα κάνετε για την Αθήνα, ουσιαστικά απάντησε ε, Θέλουμε πράσινα τιμολόγια τη ΔΕΗ, γιατί το πράσινο είναι το χρώμα τη φύση και έτσι θα καταπολεμήσουμε την κλιματική κρίση. Γύρισε και είπε, νόση τα αλήθεια, και ο Γιάννης δεν το είδε, τώρα το ακούει. Γύρισε και είπε ότι θα κάνουμε στην Ομόνια ένα πάρκο, ενάμιση φορές μεγαλύτερο από τον εθνικό κήπο. Αλήθεια το αυτό. Α, το είπε. Η πιο epic στιγμή ωστόσο ήταν του Κουβαρά, τον οποίο παιδιά το λατρεύω. Η εκφράση του Κουβαρά. Ο Κουβαράς πραγματικά σου κάνει μια επίθεση, έχεις Ε, δεν καταλαβαίνεις όπου σου έρχεται. Θα βάλω το απόσπασμα, το οποίο το, του κάνει μια ερώτηση ο κουβαρά και ο, για τα 12 ναυτικά μιλιά, θα τα επέκτενε αυτό, αν ήταν πρωθυπουργό, κάτι τέτοιο ερώτησε. Ο, ο δεν απαντάει και κάνει καμπάκο επερώτηση ο Κουβαρά και λέει το εξή. Η ερώτησή μου αφορούσε την επέκταση των 12 χωρικών μιλίων στο Αιγαίο. Απλώ το επισημαίνω. Λοιπόν. <κυκλή> Όλα τα λεφτά όμω είναι στα τελευταία δευτερόλεπτα που ο Κουβαρά κοιτιέται με το μαγκυριάδι. Σε φάση Λέω μπαλαιομανλή μαλακή μα, 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 τώρα. Εμεί ρωτάμε για αυτό που τον παίζει. Έπικ <laughs> στιγμή, αυτέ ήταν οι έπικ στιγμέ. Και για να το κάνω έτσι πιο διαδραστικό, βρήκα και κάποια. Επίση έγινε full trending στο Twitter. Είχε τύπου 5.000 tweets το hashtag debate και άλλα 2.000 το hashtag πασόκ. Και ήταν η πρώτη φορά που βρει... ήταν όντω ο κόσμο τόσο, τόσο ενδιαφέρθηκε για ισοκομματική διαδικασία. Και διάλεξα κάποια ωραία tweet, να σα διαβάσω. Καταρχά, θέλω να δείξω αυτή τη φωτογραφία. Θα πεταχτεί εδώ πέρα, που είναι ο Χάρη ο Δούκα. Για σας που το ακούτε και γράφει Ανταρσία. Υπέροχο. Ένα άλλο είπε: Πώ θα ρίξετε πέντε βαθμού θερμοκρασίας θερμοκρασία στην Αθήνα, θα πούμε κρύα ανέκδοτα. Νομίζω ότι το debate θα τελειώσει και η Νάντα Γιανακοπούλου θα συνεχίσει να ρωτά τον Ανδρουλάκη, γιατί πραγματικά αυτό έκανε η Νάντα Γιανακοπούλου. Εντυπώσει debate δι... ω τώρα. Δούκα κατώτερο των προσδοκιών, αλλήμονω. Διαμαντοπούλου, καθαρό πολιτικό λόγο χωρί λαϊκισμού. Νάντια με ύφο που ήσασταν όλοι εσεί όταν εγώ έβαζα πλάτη. Ανδρουλάκη, του αντιμετωπίζα φιψηλού. Γερουλάνου του The Point, Κατρίνη φιλική συμμετοχή. Ο Κατρίνη όντω είχε φιλική συμμετοχή, αλλά ήταν ο μόνο ο οποίο κοιτούσε την κάμερα. Όλοι, όλοι οι φίλοι κοιτούσαν κάτω. Άστοχο, ατόπιμο, επικοινωνικό. Εγώ, εγώ επικοινωνικό λόγο. Κύριε Δούκα, ποια είναι η θέση σα για τι καταλήψει. Α, άλλη ερώτηση» Που του κάνει ξεκάθαρη ερώτηση. Είναι, γιατί ε, του λέει η Διαμαντοπούλου ότι η θέση σα στη Δημαρχία τη Αθήνα δεν, δεν, είναι aligned με τι θέσει του Πασόκ για τι καταλήψει, π.χ. για το μετρό στα Ξάρχια. Και η απάντηση του Δούκα ουσιαστικά ήταν: Η θέση μου είναι ξεκάθαρη και τώρα έρχονται τα φαντ και παίρνουν τα κολέγια. Έλεγε άλλα ρε! Και λαϊκίζε φούλα. Όταν σα λέω λαϊκίζε, λαϊκίζε. Οι άλλοι τουλάχιστον απαντούσαν τον The Point. Α, και ο Προκόπης ο Δούκας, ο οποίος είναι ένας επικό επικός α, δημοσιογράφος, κάνει μια τρομερή εκπομπή στο Κόσμος 8 με 10 το πρωί. Το έχω ιδρώσει τη φανέλα του Πασόκ του Κατρίνη, μας είναι παγερά διάφορο, κομματικός λαϊκισμός φουλ, την ιδρώσετε και δεν καταφέρετε τίποτα. To The Point επίσης. Και ε, επίση επίσης θέλω να σημειώσω ότι κάθε φορά, και αυτή είναι η δικιά μου πρόβλεψη, στο δεύτερο γύρο, που είμαι σίγουρη ότι θα είναι ο Δούκας, ή για να κοπούλου, ε, kid you not και beats me και είμαι, I... 100% σίγουρη θα στηρίξει χαριδούκα γιατί κάθε φορά που μιλούσαν ένα στον άλλο, μαλάκα με έλια. Σε φάση γιατί yeah, room guys. Δεν θα πάρω μια σφουγγαρίστα και να φύγω σφουγγαρίζω. Ήμαρτον. Αυτά ήταν πάνω κάτω το τύπο σοκ. Πάμε τώρα στο σαλμά. Σίγουρα ακούτε διαγραφή σαλμά και who is that guy. Προφανώ και Τουλάχιστον όχι εμεί, τη Ετωλακαρνανία τον ήξεραμε γιατί είναι βουλευτή που εκλέγεται εκεί χρόνια, 11 συνεχόμενα χρόνια και είχε γετελέσει και υπουργό κάποτε. Έκανε κάτι καταγγελίε εκεί πέρα, άφησε εκεί κάτι κοιλίδε, υπονοούμενε για το ηθικό ανάστημα τη κυβέρνηση και, και, και του κόμματο, των το, 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 τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα, προφανώ. Κανεί δεν πιστεύει ότι όντω έχει γίνει κάτι. Βγήκαν, ήθελαν να ακούσουμε λίγο και πέρα αυτού τη Ετωλακαρνανία. Στην είδηση ότι διαγράφεται ο Σαλμά, πώ το. Okay, herr Στο μέλλον μπορούν να ξαναγυρίσουν. Αν διαγραφεί, μπορούν να. Και όποιο διαφωνεί και δεν λέει την αλήθεια, δεν διαφωνεί κάτι για το καλό του τόπου, πρέπει να τον διαγράψει. Όποιο δεν κάνει να πάει σπίτι Να μην τον ιδιώξει τον άνθρωπο. Γιατί είναι συνετόλο Ακαρλάνια και είναι πάρα πολύ καλό. Αν είναι κάτι το δίκαιο, α τον ιδιώκουν. Να καθαρίζει. Να καθαρίζει. Είναι πολλοί που θέλουν καθάρισμα να πάνε στα σπίτια. Αρκετά. Να μπουν νέοι άνθρωποι με οράματα. Να πάνε στα σπίτια του, λέει, κυρία αν διαφωνεί Κάποιος, πολύ δημοκρατικό. Λοιπόν, τι ακριβώ είπε ο Σαλμά. Γενικά τώρα έχει πει πολλά. Δεν, και δεν στήριξε και επιλογέ του Μητσοτάκη. Δηλαδή ήταν κατά του σύμφωνου ε, του γάμου των ομοφύλων. Ναι, ε, είναι προ τη δεξιά πτέρυγα. Είναι ένα εκ των 11 βουλευτών, αν έχετε ακούσει, που εναντιώνονται στην κυβέρνηση του, 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 του Κυριακού Μητσοτάκη. Είναι, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Βασικά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν υπουργοποιηθεί ακόμα και αυτό είναι ο μεγάλο καημό. Διότι ο Μητσοτάκη, αυτό που έχει κάνει, αν έχετε παρατηρήσει, όλου του υπουργού που έχει επιλέξει in his cabinet, είναι όλοι πασόκοι. Δηλαδή, πραγματικά, αν γινόντουσαν εκλογέ μέσα στο μαξί μου, θα βγάζανε το κόμμα του Πασόκ. Είναι όλοι πασόκοι. Οπότε, οι Τσινέ Δημοκρατίε τη κλενοπυρηνική, που ήταν ξύσα και αυτά, είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι με αυτό. Και σου λένε: Fuck you, bitch. θα κάνει όλα μόνο σου και μη Αντάρτικο. Οπότε ε, βγήκε εκεί στο κόντρα ο Σαλμά. Νομίζω εκεί ξεκίνησε λίγο το πιο πολύ σούσουρο. Έκανε κάτι καταγγελίε να ακούσουμε για τα φάρμακα. Στο πλαίσιο που περιέγραψε και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριο Μαρινάκη, μια κατάθεση απόψεων, ούτω ώστε να επικοινωνήσουν οι βουλευτέ του κόμματο μέσα στο κοινοβούλιο του προβληματισμού του και για άλλα θέματα, ενδεχομένω για το ΕΣΥ, για την παιδεία, δεν ξέρω γιατί. Κοιτάξτε. Δεν είναι αναμενόμενο ότι το επόμενο μήνα θα βρείτε πιο ανεβασμένο τον πληθωρισμό. Mm -hmm. Όταν ο Υπουργό Υγεία αύξησε 800 φάρμακα όταν εμεί παλεύαμε να τα μειώσουμε για να σώσουμε τη χώρα το 2012. Σιγά τώρα μην τα αύξησε ο Υπουργό Υγεία. Και αν τα αύξησε, τα έκανε για τον καλό των το πολιτών, γιατί δεν είχε κάποια άλλη επιλογή. Ξέρετε πώ πάνε αυτά. Τα ξέρουμε, είναι πάρα πολύ γνωστά. Και είμαι σίγουρη ότι αν έβγαινε τώρα ο Άδενη εδώ πέρα δίπλα μου σε ένα παράθυρο, όχι μόνο θα μα απαδ... απεδείκνυε ότι δεν έχει αυξήσει τα φάρμακα, αλλά θα μα έλεγε ο κύριο ότι έχει μειώσει 900 φάρμακα και μετά θα περνούσε τη συζήτηση στο τι, τι έγινε στο Βέλγιο που δεν τα μείωσαν, παιδί μου, και πώ κατέληξαν αυτοί και τη σύγκριση ε, με το τι γίνεται στην αυτοί. Ήγυρα που ήταν η θεία του, του Γιάννη Παποντονίου, Άλλο θέμα αυτό το οποίο το έπιασα στο Instagram. Έκανα ένα ολόκληρο βίντεο γι' αυτό. Δεν προλαβαίνω να το θίξω στο σημερινό, εν πάση περιπτώσει. Anyway, ο Σαλμά συνέχισε, πέρα από τα φάρμακα, έκανε και κάποιε άλλε καταγγελίε, για το πώ δίνονται τα κυλικία. Είναι ένα μεγάλο απόσπασμα, γύρω στο 1,5 λεπτό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι. Είναι σαν να τα θυμήθηκε τώρα, έχει πολύ πλάκα, διότι όντω βγάζει μια είδηση και δεν ακούγεται πολύ και το κάνα λίγο βαβά και ακούστε το. Όταν λέμε ακρίβεια το πώ αγοράζει το κράτος υπηρεσίε από του διαγωνισμού, πρέπει να σα πω ότι έχω μεγάλο προβληματισμό. Να αρχίσω από το τελευταίο. Μάλιστα. Διαχρονικά, για την ίδια υπηρεσία, το κράτο αγοράζει από διαγωνισμούς πλειοδοτικούς υπό υπηρεσίες του κράτους με διαφορετικούς όρους. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το Υπουργείο Πολιτισμού, όταν έβγαλε διαγωνισμό για να αναθέσει τα 100 κηλικία, έβαλε φωτογραφικούς όρους και έβαλε μόνο έναν που πέρασε και προκρίθηκε και πήρε το διαγωνισμό. Μια συγκεκριμένη εταιρεία. Μια συγκεκριμένη εταιρεία στην, κατώτατη, στην κατώτερη τιμή εκκίνηση του διαγωνισμού. Mm -hmm. Δηλαδή δεν υπήρξε καν πλειοδοσία. Τι ήταν αυτό, ποιο θα πουλάει καφέ και νερό στα κηλικία των αρχαιολογικών χώρων. Mm -hmm. Με αυτό διαφωνώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι βουλευτή ενό κόμματο, δεν έχω τη δυνατότητα να διαφωνήσω. Το είπα ευθέω στην κοινοβουλευτική ομάδα, μπροστά τον Πρωθυπουργό, το έθεσα κοινοβουλευτικά σε ερώτηση στην κυρία Μενδόνη και πρέπει να σα πω: είπα ότι το 2024 δεν μπορώ να δεχτώ ότι μόνο μία εταιρεία μπορεί να πουλάει νερά και καφέδε σε 100 κυλικία. Οι άλλε όλε έφυγαν με φωτογραφικέ διατάξει. Να πάνε στα σπίτια του, που είπε και η, τύπησα, η κυρία από την Ετώλα Καρνανία. Anyway, καταλάβετε εδώ πέρα αφήνει υπονοούμενο ότι έγινε ένα διαγωνισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού και ο διαγωνισμό ήταν φωτογραφικό, δεν έγινε καν πλαιοδοσία για το ποιο θα πάρει τα κυλικία. Φωτογραφική διάταξη, ελπίζω ξέρουμε όλοι είναι, είναι ότι ένα νόμο πρέπει να έχει μια γενική και αφηρημένη ρύθμιση. Δηλαδή, όποιο σκοτώσει άλλον. δεν Καλά, πολύ γενικό όπω σα το λέω αυτό. Όταν γίνεται μια προκήρυξη μια θέση, α πούμε, και οι περισσότερε. Τα περισσότερα προσόντα που βάζει μέσα σε μια διάταξη νόμου, που ουσιαστικά φωτογραφίζουν ένα συγκεκριμένο που θέλει να, να ευνοήσει, αυτό ονομάζεται φωτογραφική διάταξη και αυτό είναι αντισταγματικό. Εν πάση περιπτώσει, anyway, α, ενδιαφέρον αυτό. Συνεχίζει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση και στο στρατόπεδο τη Νουδού, γιατί τόσο καιρό έχουμε ΣΥΡΙΖΑ-ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, σήμερα θα πιω καθόλου ΣΥΡΙΖΑ, κουράσετε. Δηλαδή, α ας... Το Πασόκ is back. okay. το καταλάβαμε όλο το debate. Και παίρνοντα αυτή η εβδομάδα που μα πέρασε, ξέρετε, εγώ βλέπω τα πάντα. Βλέπω από την μέρα σου μέχρι την ψυχαγωγία. Ξεκίνησε και μια νέα εκπομπή στον Αντένα, η Weekend Health. Και είχαν συνέντευξη στην um, Πινελόπη Αναστασοπούλου, η οποία πραγματικά βρήκε τη μυστική συνταγή του χιούμορ. Δεν έχω τίποτα με την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θεωρώ ότι είναι μια θεάρα, είναι υπέροχη, πετυχημένη και αυτά. Με την... Έκανε μια δήλωση όμω την οποία θέλω να σχολιάσω και να σταθώ, γιατί Πώ θα βγει και εκπομπή, άλλωστε. Κάπω να σχολιάσουμε και εμεί κάποια 5-10 πράγματα. Και ουσιαστικά η, η μυστική συνταγή για το χιούμορ κατά Αναστασσοπούλου είναι ότι αν γελάνε όλο και είναι αστείο, αν δεν γελάει, παιδιά πάει. Καταστραφήκαμε. Δεν είναι αστείο. Αποτύχαμε ω κομική uh, um, whatever. Um, είναι, Πώ να σα το πω, και θα ακούσουμε τώρα τη δηλωσία τη, είναι σαν να προσπαθεί να μετρήσει το χιούμορ με δημοσκόπηση, λε και η κομμωδία εμπάσπινγκ είναι θέμα πλειοψηφία. Για να ακούσουμε. Σάτρια έκαναν και οι αρχαίοι μου πρόγονοι, όμω για, για μένα προσωπικά αστείο είναι κάτι όταν γελάμε όλοι. Όταν γελάει μία μερίδα ανθρώπων, δεν είναι αστείο. <σάτρια> η άποψη τη Επινελόπη Αναστασοπούλου um, ότι το αστείο είναι κάτι που κάνει όλου να γελάνε, φέρνει στο προσκήνιο μία κοινή. Αλλά θα έλεγα κάπω αφελή αντίληψη για το χιούμορ. Διότι, αν και η μαζική αποδοχή είναι όντω ένα δείκτη με τον οποίο α, βλέπουμε αν κάτι είναι δημοφιλέ, αυτό όμω δεν ορίζει το χιούμορ περσέ. Το γέλιο δεν είναι μία μαθηματική εξίσωση όπου οι πολλοί επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα σωστό. Α, αυτό είναι αστείο, χάχα, γελάμε όλοι. Το χιούμορ είναι κάτι βαθιά υποκειμενικό. Και επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες, όπως είναι ε, το πλαίσιο, ο πολιτισμός, η ηλικία ακόμα και οι εμπειρίες που μπορεί να έχει κάποιος. Ένα αστείο που κάνει κάποιον να ξεγκαρδιστεί. Μπορεί για κάποιον άλλον να τον αφήσει παντελώ αδιάφορο ή ακόμα και να τον ευρεάσει, ρε παιδί μου, να τον εξοργήσει. Λέει τι είναι αυτό, είναι με προσβάλλει. Οπότε, το να πούμε ότι υπάρχει ένα αντικειμενικά αστείο που κάνει όλου του ανθρώπου να γελάνε, είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει ένα φαγητό το οποίο γουστάρουν όλοι. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν, δεν αρέσουν σε όλου οι μπάμιε. Εμένα μου αρέσουν, α πούμε. Είσαι ένα γέμο που αρέσουν οι μπάμιε. Είμαι σίγουρη όμω ότι σε 100 από εσά δεν αρέσουν οι μπάμιε. <laughs> το χιούμορ είναι μία μορφή τέχνη και όπω σε κάθε μορφή τέχνη, η υποκειμενικότητα είναι το κλειδί. Κάποια είδη κομμωδία όντω απευθύνονται σε, σε ευρύτερε μάζε και έχουν αποδοχή από μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, όπω είναι η σάτυρα πάνω σε κοινωνικά πολιτικά ζητήματα. Αλλά υπάρχουν κάποια άλλη είδη κομμωδία που είναι πιο εξειδικευμένα, πιο περίεργα αν θέλεις, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένους ανθρώπους και αυτά τα είδη χιούμορ μπορεί να μην προκαλούν γέλιο, αλλά για κάποιους να είναι εντελώς ξεκρατιστικά. Στην ουσία, ένα αστείο δεν μετριέται από το πόσοι γελάνε με αυτό, αλλά από το πόσο προσωπικά συνδέεται η εμπειρία του καθένα από εμά με το αστείο αυτό. Το ότι κάποιοι δεν γελάνε δεν σημαίνει ότι αυτό που κάποιο είπε δεν είναι αστείο, απλά σημαίνει ότι δεν είναι το δικό του αστείο. Και με αυτό είναι εγώ που διαφωνώ με την Πινελόπινα Στασοπούλου, κατά τα άλλα όλα μια χαρά. Και αφού είπα και τη δικιά μου την παρόλα πάνω σε αυτό, επειδή αύριο έχω γενέθλια, <coughs> να μου ευχηθείτε όλοι παρακαλώ, θα συνεχαριστεί να μου ευχηθείτε. <laughs> εντάξει, όχι, δεν είμαι τέτοια. Συνήθω τα γενέθλια μου κλαίω. Εδώ και χρόνια. Με πιάνει μια μελαχολία. Είμαι μόνη μου, δεν μπορεί να πάει Όχι, εντάξει. Απλά με πιάνει μια μελαχολία, όντω. Anyway, θέλω να σα πω μια ιστορία. καιρό είχα να πω ιστορία. Um, είναι πάλι, πάμε στα γκομενικά σχεσιακά. Λοιπόν, um, Ρε παιδί μου έβγαινα κάποτε με ένα παιδί. Ε, δεν ήταν όμω πολύ καιρό που. Ε, Έπειτα τα γενέθλιά μου είχαν περάσει 4-5 μήνε. Όχι, νομίζω είχαν περάσει. Όχι, παραπάνω είχαν περάσει. Εντάξει. Είναι 6 μήνε dating. Δεν ξέρω. Πόσο καιρό αφήνει να περάσει για να πει είμαι με κάποιον. Είναι και αυτό η θέμα διεύρυνση. Πόσα ραντεβού. Είναι μετά του 3 μήνε που λε, hm, τι γίνεται εδώ πέρα. Is it a relationship, είτε situation, είτε nothing. Δεν ξέρω. Anyway, είχαν περάσει έξι μήνε. Αλλά ήμασταν πολύ ξεκάθαροι με αυτό. Νομίζω είναι ότι ήμασταν μαζί. Αφού είχαμε σχέση. Α πούμε. Λοιπόν, και εγώ όμω. Ε, δεν τραβούσα πολύ. Εγώ βαριάμαι και εύκολα. Ξέρω πώ είμαι. Το έχω πει φορέ. Και ε, 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 δεν ταιριάζαμε και σε πολλά ζητήματα. Ε, ε, Ήταν τρομερό παιδί πάρα πολύ καλό. Χρυσό, μουρία, τέλειο. Απλά οκ. Okay. Μου είχε τελειώσει. Δεν ξέρω. Κοίτα τα γενέθλιά μου και δεν τα. Ηταν. Ε, 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 το σημείο στη σχέση που αρχίζει να μην τα πηγαίνει καλά και λίγο φθήνει και καταλαβαίνει ότι λίγο πεθαίνει και πεθαίνει και χάνεται. Και του είχα πει ότι είχα, είχα όντω δουλειά εκείνη σε όλα τα γυναίκα μου έχω, έχω, δουλειά. Και του είχα πει ότι θέλω να κάτσω σπίτι να τελειώσει τη δουλειά και αυτά. Αυτό ήταν κάπου έξω. Και είμαστε λίγο ψιλοτσακωμένοι, ψιλομαλωμένοι. Εγώ πολύ ξενερωμένη, Ήταν λίγο αυτό μιαχ. Δεν υπήρχε. Ήταν μιαχ, ρε παιδί μου, ήταν μιαχ. Σύντο ότι εμένα με πιάνει κατάθλιψη τα γυναίκα μου, οπότε είμαι έξτρα μπίτσο. Γενικότερα, αυτό που θα σα περιγράψω τώρα, I'm not proud of, και είναι από τι λίγε φορέ που έχω φερθεί τόσο άσχημα σε άνθρωπο. Συνήθω δεν είμαι αυτό ο άνθρωπο, δεν μου αρέσουν τα conflict, δεν μου αρέσουν αυτά. Όταν <coughs> μερικέ φορέ νιώθω ότι απειλούμε σε φάση ότι κάτι γίνεται πάρα πολύ σοβαρό και εγώ δεν το έχω κάνει πρόσε όλο αυτό. Και νιώθω ξέρεις, έναν εγκλισμό, κάπω σαν να αντιδράω. Σαν να έχω αλλεργίε στι που δεν ισχύει και αυτό, γιατί όταν ερωτεύομαι θέλω να μπω σε μια σχέση. Anyway, και ο γλυκούλη ήρθε κάτω από το σπίτι μου και να μου κάνει έκπληξη με ένα τουρτάκι, με ένα τέτοιο αυτά. Και εγώ δεν το άνοιξα ποτέ. Δεν είναι, δηλαδή, και κάπω έτσι, χωρί αμουσιαστικά, δεν το άνοιξα ποτέ. Με έπαιρνε τηλέφωνα, με, 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 μου έκανε. Χτυπούσε κουδούνια και αυτά. Και εγώ είχα παιδιά, θυμάμαι, είχα κάτσει στον καναπέ έτσι μαζεμένη και ένιωθα ε, ότι έρχεται κάποιο εγώ και με απειλή που ο άνθρωπο θέλει να μου κάνει έκπληξη, να μην είμαστε τσακωμένοι, ξέρει με την και αυτά και εγώ. Με είχε πιάσει τα χικπαλμία ότι κάποιο θέλει να με δει, δεν ξέρω. Σα λέω το τελούλου, τελούλου, Άθλια συμπεριφορά μου. Ε, και το έφερα βαρέω για πάρα πολλού μήνε και δεν το άντεχα όλο αυτό. Μέχρι που. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα συνέχιζα, κάποια... αν ήθελα να συνεχίσω να έχω σχέση με τον άνθρωπο και θα τον έψαχνα και αυτά, αλλά δεν ξένησα και τόσο άσχημα εγώ. Δεν ξέρω τι το έκανα αυτό στον άνθρωπο. Δηλαδή, τόσε τύψει και από τι τύψει μου, μετά από κάποιου μήνε, α πούμε, που είχε περάσει, του είχα στείλει λουλούδια, ρεχομαντική ψυχή γάρα, ε, εκεί που δούλευε και του ζητούσα συγγνώμη για αυτή την άθλια συμπεριφορά μου και ότι ε, είμαι για τον Μπούτσο και όλα αυτά τα τέτοια. Ό, 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 όχι, δεν ήθελα να τα ξαναβρούμε, απλά ε, όντω συνειδητοποίησα ότι είμαι αλακισμένη. Εντάξει, είμαι μαλακισμένη, παιδιά. δεν ξέρω, εσεί θα με δικαιολογούσε κάποιο, πιστεύετε, από... για αυτή τη συμπεριφορά μου. Αν με δικαιολογούσε κάποιο, θέλω να μου γράψει μια κόκκινη καρδιά στα σχόλια. Αν εμ, πιστεύετε ότι είμαι για τον μπουτσα. Butch... Πού είμαι εγώ, δηλαδή το λέω. Αυτή τη, στιγμή, αυτή τη συμπεριφορά μου είναι για τον Μπούτσο. Συγγνώμη, Γιάννη, πέρα. Μπα, μπου, τα, 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 δεν δαχτυλίδια εδώ θα ακούγονται. Να αφήσει μια μαύρη καρδιά. Και εκτό από τι καρδιέ που θέλω να αφήσετε, θέλω να μου γράψετε και την αγαπημένη σα παροιμία που θα μπορούσε να πει ο Αλέξο Τζίπρας, στην ομιλία του για το βραβείο Ειρήνης. Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσα, παιδιά. Την επόμενη εβδομάδα ραντεβού ξανά εδώ στα Dex. Και από Δευτέρα στο ραδιόφωνο του Sky 6 με 7 μαζί με τον Μινάτσα Μόπουλο. σας Σα αγαπώ. Πολύ.